Γεια σας. Μαζί μου ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης λοιπόν μου ήρθε πριν από ένα χρόνο σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο. Βλέπετε, είναι ένα πλήρες στάδιο 4. Γεμίσαμε λοιπόν όλη την μπροστινή περιοχή. Γεμίσαμε όλη αυτή εδώ πέρα την περιοχή. Κοιτάξτε. Πάμε να δούμε στους 11 μήνες τι έχουμε καταφέρει. Για να δούμε. Ωραία τριχούλα. Θέλω να ζουμάρεις καλά στο hairline, έτσι να δείξουμε. Λευτέρη, τώρα που είδες τις φωτογραφίες, θυμήθηκες τη διαφορά που έχουμε? Ναι, το έχω ξεχάσει. Το έχεις ξεχάσει κι εσύ, αυτά λέω κι εγώ. Λοιπόν, 3.500 τριγωθυλάκια. Πάμε να δούμε λίγο και τη δότρια. Λεπτή δότρια, παρόλα αυτά δεν δείχνει καθόλου να έχει γίνει συγκομιδή. Και το έχει και πάρα πολύ κοντό. Κοιτάξτε πόσο κοντό είναι εδώ πέρα το μαλλί. Πάμε να δείξουμε μπροστά. Μπορώ να τα βρέξω λίγο? Βεβαίως να τα βρέξουμε. Είναι ακόμα, έχει ωραίο καιρό, οπότε μπορούμε να τα βρέξουμε. Κράτα δίσταση. Τα μαλλιά είναι τόσο πυκνά που κολλάει χτένα, αγαπητοί μου. Ορίστε, και βρεγμένο. Πάμε κοντά. Λοιπόν, μου αρέσει πιο πολύ βρεγμένο. Εγώ λέω να βάζει ζελέ από εδώ και πέρα να το χτενίζει έτσι. Βάζω, απλά σήμερα ήρθα. Σήμερα ήρθε χωρί ζελέ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ποια από τι δύο χρυσέ χτένε θα πάρει που σου αξίζει? Διάλεξε. Πάρε. Έχει και ψηλή. Εσύ αναγκαστικά πρέπει να πάρει αυτή γιατί είναι πολύ πυκνό το μαλλί. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό. Σε έχει σχολιάζει κανείς, σου έχουν. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Ναι. Εκτός από κάποιους συγγενείς και κάποιους φίλους, δεν το ξέρει κανένας άλλος. Οι οποίοι τι σου λένε, ότι. Απλά ότι έχω μορφή. Δεν ξέρω, μάλιστα. Εντάξει. Το κλασικό. Ευτυχώς που κάνουμε βίντεο και ξέρει ο κόσμος ότι έχει κάνει ο Λευτέρης μια μεταμόσχευση. Γιατί αλλιώς είναι τόσο φυσικό που δεν θα το καταλάβαινε κανείς. Και τους το λέγαμε και δεν το πιστεύαμε. Τουλάχιστον έχουμε τεκμήρια. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Για πες. Οι κομμωτές που το λέω δεν το πιστεύουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και το κόβω πάρα πολύ κοντό. Το κόβω δηλαδή. Ναι, το κόβω. Τα 3-4 χιλιάδε και δεν φαίνεται κάτι. Το μπροστά πώς τους φαίνεται στους επαγγελματίες? Σας είπα, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Πολύ καλό. Ο Λευτέρης έρχεται από το όμορφο νησί της Σάμου, όπου είναι και η μητέρα μου και το ξέρω και το νησί και έχω κάνει όλα μου τα καλοκαίρια εκεί πέρα στο παιδί και είμαι πολύ χαρούμενος που ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Χάρηκα πολύ, Λευτέρη. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούρια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.